φίλο, Νίκο Δένδια, τις εντυπώσεις που αποκόμισε από την πρόσφατη επίσκεψή του στην Τουρκία, στις περιοχές που έπληξε ο χρονικός σεισμός, καθώς βεβαίως και για τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του. Οι Έλληνες ήμασταν οι πρώτοι που σπεύσαμε, με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην παροχή συνδρομής για την διάσωση εγκλωβισμένων με την αποστολή 2 ομάδων της ΕΜΑΚ. Και θα συνεχίσουμε την παροχή βοήθειας με την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης με συντονισμένη προσπάθεια που ήδη αναπτύσσεται από την πολιτεία, την εκκλησία, την κοινωνία. Και αυτό διότι οι Έλληνες έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι οφείλουν να συμπεριφέρονται οι γείτονες. Συζητήσαμε επίσης με τον φίλο Υπουργό τη συμβολή της Μακεδονίας και της Τράκης στην εθνική προσπάθεια που κάνει η πατρίδα μας για να γίνει πιο ισχυρή οικονομικά, στρατιωτικά και γεωπολιτικά. Για τη νέα στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και την αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη που τονώνει την ασφάλεια και ενισχύει τη σταθερότητα. Αλλά και για τις νέες υποδομές που μετεξελίσσουν τη χώρα μας σε ενεργειακό κόμπο. Είναι κοινή η πεποίθηση ότι η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Θράκη με τις επιλογές της κυβέρνησής μας παίρνουν τη θέση που δικαιούνται στο χάρτη του μέλλοντος. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ στην Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον παλιό καλό μου φίλο και συνάδελφο, τον Υπουργό κ. Καλαφάτη, για την θερμότητα της υποδοχής. Όπως και ο ίδιος είπε, είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω τόσο για το πρόσφατο ταξίδι μου στην Τουρκία, για τους καταστροφικούς σεισμούς, για την προσπάθεια που προσπαθεί ή για την προσπάθεια που η χώρα μας επιχειρεί να μεταφέρει για να αναποφύσει τον ανθρώπινο πόνο τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε για την τεράστια γεωπολιτική σημασία που έχει η Μακεδονία και η Θράκη. Για την επίσης προσπάθεια που η κυβέρνηση καταβάλει για να αναβαθμίσει αυτόν τον γεωπολιτικό ρόλο της πολύ σημαντικής αυτής περιοχής. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στην Μακεδονία και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πολύ.